Ο κύριος Μίμης Πλέσας, παρακαλώ. Όταν σε είδα να βγαίνεις με χαρτί στο χέρι, λέω ζήτω που τα είχαμε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ακόμα κι εγώ, όταν ακούω αυτά που κατάφερα στα 120 χρόνια που με χωρίσαν και πέρα. Νιώθω μια εξάντληση και μια κούραση. Ένα όμως που έρχονται μετά με παιδιά με τέτοιο ταλέντο, με τέτοια ευγένεια, με τέτοια, και περιμένω να δω σε ποιον χρωστάμε χειροκρότημα για να είμαι εγώ αυτός που θα τον προκαλέσει. Και ευτυχώς δεν χρειάστηκε τίποτα, γιατί ήσασταν εδώ με τον τρόπο που πρέπει, μετήχατε και στο τέλος αποθεώσατε αυτά τα εκπληκτικά δικά σας παιδιά και δικά σας ταλέντα. Συνηθίζεται κάποια αντιφώνηση και αυτό σημαίνει ότι πρέπει, ενώ συνήθως ξέρω ότι υπάρχει ένα πιάνο με ουρά και περιμένω να το χαϊδέψω για να κουνήσει. Έπαιξε ένα σόλο στον Σαρμηθό αγάπη μου, το οποίο πέρασε απαρατήρητο. Αυτό το χειροκρότημα που χρωστάτε, αν θέλετε να τα έχετε καλά μαζί μου. Επίσης, πέρασε γνωστό ένα συγκλονιστικό σόλο στα Τίμανα. Σαν τα διάβολα. Και πέφτω στην ίδια λούμπα που νόμιζα ότι θα πέσει ο πρόεδρος, ο οποίος τα κατάφερε μια χαρά. Και με έχετε εμένα τώρα να ψάχνω. Γιατί πρέπει να βρω έναν τρόπο και ευτυχώς μου το θύμισε ο σπουδαίος, ο δικός σας, ο δικός μου, ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, που ήρθε μαζί μου και τον παρακαλώ να ανέβει στη σκηνή. Μου θύμισε λοιπόν ο Κωστίκας ότι κάποια στιγμή, πριν από 5 χρόνια, από 6 χρόνια, βρεθήκαμε στην διπλανή σπουδαία Βέρεια και παρουσιάσαμε το ορατόριο «Παύλος, ο πρώτος μου κρατωμένο». Και η συγκλονιστική χοροδία που είχαμε τότε ήταν από την Άωσα. Τι θα έλεγα, παιδιά, να παρακαλέσουμε το Γιώστα να τραγουδήσει το τραγούδι που είχε. Δεν είναι τραγούδι, είναι η οδή της, πώς το λέμε, οδή, ο ύμνος της αγάπης. Αν είμαι σαν εσάς, θα
Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης. Και θα μου κάνετε μια τελευταία χάρη. Είναι παρατηρημένο ότι στις εποχές της κρίσης η τέχνη βρίσκει έναν τρόπο και δείχνει μια έντονη παρουσία με αποτέλεσμα να είναι η πρώτη που φέρνει την ελπίδα. Είναι τόσο συνοριστική η πόλη σας. Είναι τόσα πολλά αυτά που ήταν. Και σκέφτηκα πως θα ήταν κρίμα αν όλοι μαζί δεν ενώσουμε τη φωνή μας σε ένα τραγούδι μου γραμμένο για τον συγκλονιστικό δρόμο με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο που λέει «Ξημερώνει Κυριακή». Τι να κοιτάσω, είναι τόσο όλο που μπορείς να το θυμάσαι. Εμείς λοιπόν, ή μάλλον εγώ θα παίξω τον τρόπο που ξεκινάει με μια λατέρνα και θα παίξω την εισαγωγή και το κουμπλέ, όπως λέτε. Και όταν φτάσουμε στο επί την οδή, τότε παρακαλώ τους χοροδούς μου και εσάς όλους να ενώσετε τις φωνές. Ο παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει μες στη σιγανιά. Κι η καρδιά σου ένιωσε και είναι ένα δάκρυ στον μάτιον την άκρη σαν δρόσο στα αν θυμάμαι καλά, στις οποίες έγραψε την όμορφη μουσική και σε 70 θεατρικά. Τα θυμάμαι καλά. Να σου συμπληρώσω, μας Δανάη, με πήρε από το χέρι και με πήγε στην Επιτροπή της Ραδιοφωνίας. Έδωσε εξετάσεις και για κάποιο λόγο από τότε είμαι ο πρώτος σωτής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τώρα και όλα τα παιδιά, και όλα τα παιδιά ηλεκτρονέστατα, όλες αυτές τις μέρες μας πρόσφεραν και την Κυριακή κλείνουμε φυσικά τις εκδηλώσεις που βοηθάει και στηρίζει ο Δήμος. Ως ελάχιστη τιμή ο Δήμος της Νάουσας, της ηρωικής πόλης της Νάουσας, που σας υποδέχεται με μεγάλη χαρά και συγκίνηση κύριε Πλέσσα εδώ, θα σας προσφέρω. Όλοι αυτοί οι συντελεστές, αυτά τα ωραία παιδιά, τα όμορφα παιδιά, είναι βγαλμένα από τα οδεία και τις μουσικές της Νάουσας
Έτσι γυρίζεις λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε ότι ο πολιτισμός είναι που θα μας δώσει δύναμη για να παλέψουμε και να ξημερώνει κάθε φορά καλή μέρα Κυριακής. Μας δώσατε και το αθάνατο νερό σε δύο τραγούδια το πρόσεξα, μπορεί να είναι και άλλο. Εγώ θέλω να κλείσω ποιητικά. Δημήτρης Ιατρόπουλος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν, τι περιμένουν από εμάς, από εσάς. Βέβαια το δείξατε επανειλημμένος. Τίποτα άλλο. Δύο χαστούκια που ερωτεύονται στον αέρα. Το χειροκρότημά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάρκος, και εγώ θα μπορούσα να κάνω τον έξυπνο. Ξέχασα όμως να σας πει ότι πριν από λίγο, όταν μου εξήγησε τα συγκλονιστικά πράγματα που είναι έτοιμα να γίνουν στη σπουδαία πόλη σας, το μόνο που του είπα είναι θα είναι μεγάλη μου χαρά να πάρω την γρούπα μου, να πάρω τους δικούς μου, να φέρεις και εσύ τους δικούς σου και να κάνουμε μια συναυλία που αν μη τι άλλο να είναι εξέχαστη για τα υπόλοιπα 120 χρόνια. Θα κάνουμε... Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι μια κάνετε. Α, οι εθελοντές μας. Παλιά εθελοντές μας εκεί πάνω, όλα τα παιδιά που ανεπιτελώς με πολύ πολύ περισσή αγάπη μας στηρίζουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ.